Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στις τηλεθεατές σας. Καταρχήν, πώς πήγε η αγορά και τι αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες και για την πρωτοχρονιά? Η αγορά από την άποψη της κατανάλωσης των εργασιών γενικά πήγε αρκετά καλά και αυτό οφείλεται όχι στην απαραίτητα στην δυναμική του κόσμου, την οικονομική, αλλά στο γεγονός ότι ο κόσμος εμπιστεύθηκε τα ζαχαροπλαστεία της χώρας και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, της Θεσσαλονίκης μας, πιο πολύ από ό,τι άλλες χρονιές και μάλιστα υπήρχε μια παρατήρηση από όλους ότι βρίσκουμε πολύ καλύτερη ποιότητα και πολύ καλύτερες τιμές από τα συσκευασμένα προϊόντα που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, των οποίων η ποιότητα δεν είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή. Μπορούμε να κάνουμε λίγο μια σύγκριση στις τιμές? Βέβαια και το κόστος το δικό σας, αλλά και τι τιμές βρήκαμε εμείς όταν αγοράζουμε τα προϊόντα. Ωραία. Θα σας πω το εξής, ότι φέτος είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κλάδο μας. Μην ξεχνάτε ότι οι επιχειρήσεις μας, πέρα από εντάσεις εργασίας, που σημαίνει ότι πολλοί συνάνθρωποι μας βρίσκουν δουλειά στον κλάδο μας, είναι κυρίως και εντάσεις ενέργειας. Έτσι, ήμασταν από τους πρώτους που αντιληφθήκαμε το πρόβλημα της ενέργειας. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μην ξεχνάτε ότι ο πόλεμος επηρέασε κυρίως τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Τομέα του οποίου εμείς είμαστε οι άμεσοι καταναλωτές. Ζάχαρη, αλεύρι, βούτυρο, είναι λάδι, είναι από τα βασικά μας υλικά. Και ξηρή καρπή κτλ. Δυστυχώς, η αύξηση των τιμών σε αυτά τα προϊόντα ξεπέρασε σε πολλές φορές και το 200%. Αυτό είχε σαν ένα πρόβλημα να έχουμε ένα πολύ κακό ποσοστό αύξηση της παραγωγής των προϊόντων. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, προκειμένου να ο καταναλωτής και να με φοβηθεί, ναι, και εμείς να μην τον χάσουμε από κοντά μας. Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ενώ ο κύκλος εργασιών των Χριστουγέννων ήταν πάρα πολύ καλός και με μια αύξηση αρκετά σημαντική από πέρσι, με πολύ μικρό να επηρεάζει το γεγονός ότι αλλάξαν οι τιμές μας, καθώς οι τιμές στα ζαχαροπλαστεία από πέρσι δεν ξεπέρασαν το από 5 έως 10%, και το λέω έτσι γιατί, ξέρετε, πάντα δεν είναι σταθερή η ισοτιμία αυτή από τις περσινές τιμές. Παρόλα αυτά, ο κλάδος γενικά είναι ευχαριστημένος από την κίνηση. Θα δούμε στο τέλος της χρονιάς, όταν τραβήξουμε την κόκκινη γραμμούλα, τι από αυτό θα έχει μείνει και ως κέρδος της επιχείρησης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε επιχειρήσεις. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιβιώσουμε και τις υπόλοιπες μέρες. Με το ενεργειακό κόστος, είχατε βοήθειες? Είχατε βοήθειες? Πήγε τόσο πολύ που πια, ξέρετε, αισθανόμαστε ασθενείς που δεν κινούνται. Φανταστείτε ότι μιλάμε για διπλασιασμό και τριπλασιασμό ορισμένων φορών. Ορισμένες φορές, και μάλιστα αυτό έχει γίνει αντιληπτό από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία έδωσε λίγο παραπάνω βοήθεια στον κλάδο των αρτοπιών και των ζαχαροπλαστών. Δυστυχώς υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που ακόμα οι πάροχοι δεν δίνουν αυτές τις εκτόσεις στους συναδέλφους. Ναι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Κλείσαν αρκετές επιχειρήσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Κλείσαν αρκετές επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο, στο νομό Θεσσαλονίκης που μπορώ να βλέπω, είχαμε 22 κλεισίματα επιχειρήσεων, και το τραγικότερο από όλα, αυτές οι πιο πολλές ήταν και παλιές επιχειρήσεις. Τονίσει την δυσκολία που υπάρχει στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και γι' αυτό και λέμε και στους παρόντες κυβερνώντες, αλλά και σε όποιους θα είναι την επόμενη μέρα, θα συνεχίσουμε να λέμε το εξής. Στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, στηρίζουμε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και ραχοκοκαλιά όχι μόνο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, αλλά και σε επίπεδο απασχόλησης εργαζομένων. Κάθε κλείσιμο μιας επιχείρησης σημαίνει ότι τουλάχιστον άμεσα ή έμεσα 5 ή 10 εργαζόμενοι δεν θα έχουν εργασία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι όλοι, λέμε καμιά φορά, υπάρχει έλλειψη εργαζομένων, ναι. Αλλά πόσο ανταγωνιστικά εργαζόμενος είναι κάποιος αυτή τη στιγμή που είναι στην ηλικία των 55, των 56 χρόνων και οι απαιτήσεις του μέσα από ένα εργασιακό σύστημα είναι τέτοιες που να μην είναι αρεστές, αν μου επιτρέπετε, από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Κάποιος λοιπόν που σήμερα
κλείνει η επιχείρηση και αναγκαστικά μπαίνει στην ανεργία, σε αυτές τις ηλικίες είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπετε, γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι δεν θα λύσει κανένα εργασιακό πρόβλημα, καμία νομιμότητα όλη αυτή η ιστορία. Τώρα σας πάω λίγο και σε ένα άλλο θέμα, απλά μια και μου το αναφέρατε, με την ψηφιακή κάρτα και με το ψηφιακό πρόγραμμα. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από ένα διάλογο με τους φορείς, ένα ξεχωριστό διάλογο για κάθε επιχείρηση. Εμείς είμαστε υπέρ της νομιμότητας, αλλά είμαστε κατά του η νομοθεσία να βοηθάει τις μη νόμιμες επιχειρήσεις. Και κάποια στιγμή, μετά τις γιορτές, για να μην μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα, ευχαρίζω να κάνουμε μια συζήτηση και να σας τα εξηγήσουμε με ακόμα μεγάλη χαρά. Τρόπο. Με μεγάλη χαρά. Ας κρατήσουμε τώρα τη γεύση από τα μελομακάρουνα, να πάμε λίγο αισιόδοξα. Λοιπόν, να βάλουμε. Τα μελομακάρουνα, βέβαια, την είχαμε τα Χριστούγεννα. Τώρα που είναι πρωτοχρονιά, μπαίνουμε στις γεύσεις της Βασιλόπιτας. Και μια και την εκπομπή σας δεν τη βλέπουν άνθρωποι μονάχα του εμπορίου, αλλά το βλέπουν και οι νοικοκυρές στα σπίτια, οι οποίες τώρα αυτόν τον καιρό ετοιμάζονται και αυτές για το πρωτοχρονιάτικο πια τραπέζι. Λέμε λοιπόν ότι το πρώτο είναι ότι τα ζαχαροπλαστεία όλες τις πόλεις θα τους περιμένουν γεμάτα προϊόντα. Υπάρχει επάρκεια αγαθών στην αγορά, εξαιρετικής ποιότητας και βέβαια ο καταναλωτής μπορεί να κρίνει ποιο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στην τσέπη του και στις επιθυμίες του. Σίγουρα μέσα από ένα ζαχαροπλαστείο θα βρει πολύ καλύτερη ποιότητα από ό,τι από οποιοδήποτε βιομηχανικό προϊόν. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη την πόλη του γλυκού, εμείς το λέμε και χαιρόμαστε που το λέμε, η Ιδίων τηλεόραση το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό, με βασιλόπιτες τσουρεκιού, μια και αυτή τη βασιλόπιτα συνηθίζουμε στη Θεσσαλονίκη, με βασιλόπιτα κέικ που είναι από την Νότια Ελλάδα και που σιγά σιγά μέσα στο κρύβο κερδίζει ένα μικρό τμήμα της αγοράς, αλλά και θα σας δείξω και με μια παραδοσιακή τριφτή βασιλόπιτα, ελπίζω να τη βλέπετε και να είναι εμφανής και στο δέκτη σας. Θα περιμένουμε τη νέα χρονιά. Η τριφτή είναι μια εξαιρετική βασιλόπιτα που την έχουν, η συνταγή τους έχει έρθει από τους παππούδες και τις γιαγιάδες από την Μικρά Ασία και μάλιστα αν κανείς την προσέξει καλύτερα θα δει ότι στη μέση έχει μια σφραγίδα του Αγίου Βασιλείου, μια σφραγίδα η οποία είναι από τα πολύ παλιά φτιαγμένη και την κρατάμε ως ιερό κοιμήλιο. Μάλιστα. Τώρα με αυτά που μας δείξατε, τώρα με αυτά που μας δείξατε, ξεσηκώσατε το φλούρι. Ναι, για να το δούμε. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό της ιστορίας. Πρέπει να κρατάμε την παράδοσή μας, έτσι, και φοβάμαι ότι... εδώ. Το είδαμε. Λοιπόν, βλέπετε το δικό μας. Είναι μια δεκάρα, έτσι. Ναι. Την έχουμε για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι μεγαλύτεροι. Και βέβαια, δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να γυρίσουμε σε καμία εποχή, έτσι. Δεν είμαστε νοσταλγοί εμείς άλλων πραγμάτων. Εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για να έχουμε δουλειά εμείς οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, πρέπει και οι καταναλωτές μας να έχουν δύναμη στην τσέπη. Έτσι. Και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι ο Έλληνας μετά από τόσα χρόνια και τόσα θέματα που ταλάνισαν την οικονομία έχει πια την εμπειρία και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή και τον Νίκο το Σπιτσέρι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Νίκος, τον οποίο μου τον ξεσηκώσατε τώρα με αυτό που μας δείξατε με τη στριφτή βασιλόπιτα. Νίκο, κρατιέσαι. Παρακαλώ. Τότε αντιλαμβάνεσαι ότι λίγο ήταν να σηκωθώ δηλαδή από την καρέκλα μου και να σπεύσω να προμηθευτώ μια βασιλόπιτα από τους πολύ ωραίους φούρνους της Καβάλας. Η αλήθεια είναι ότι με έχει αναστατώσει ο Πρόεδρος. Θα πας στη Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα. Όχι. Στην Καβάλα έχουμε φοβερά ζαχαροπλαστεία και ο Πρόεδρος το γνωρίζει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι δύσκολη η κατάσταση με αυτή την ενεργειακή κρίση, με τον πόλεμο. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπατε ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα τα οποία βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έκλεισαν. Έχετε εικόνα για το πώς αντιμετώπισαν οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα προβλήματα των αντίστοιχων επιχειρήσεων? Το καιρό έχουμε ακούσει αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
Θα ήθελα να σας πω, μια και το συζητάμε και το λέω έτσι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη ανάλυση της οικονομικής έτσι, λογικής και πολιτικής των κρατών χωρών, ότι ο ΦΠΑ στη Βουλγαρία έχει πέσει εδώ και 4 μήνες και είναι στο μηδέν. Στο μηδέν. Όταν λέμε στο μηδέν, μηδέν. Και στην Ιρλανδία, που είναι μια οικονομία που προσομοιάζει με τη δική μας, εδώ και 4 χρόνια. Μάλλον λοιπόν έχουμε αργήσει να συζητήσουμε όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να κατέβει ο ΦΠΑ απότομα. Θεωρώ ότι υπάρχουν τομές στην οικονομία που μπορούν να γίνουν και τις και καλύτερες γνώσεις από τους ίδιους τους επαγγελματίες δεν τις έχει κανένας πολιτικός. Ας έρθει λοιπόν η πολιτική σκηνή κοντά μας, ας μας ακούσει και είμαστε σίγουροι ότι από ένα παραγωγικό διάλογο όλα αυτά θα βρουν τη λύση τους. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι χώρες αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο το ενεργειακό κόστος. Θα σας πω όμως ότι θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην Φιλανδία, με την οποία έχουμε έτσι πολύ καλές σχέσεις, μια και εγώ έχω και ένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω τώρα ερήμητη στην συζήτηση επάνω, είμαι ο αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Ερτοποιητικών και των Ζαχαροπλαστικών Ομοσπονδιών και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος για έναν Έλληνα. Σας λέω λοιπόν ότι στη Φιλανδία που το συζητούσαμε, οι εταιρείες υπάροχοι ενέργειας δεν αλλάξαν τα συμβόλαιά τους. Αντιθέτως, εδώ, από τη μέρα που ξεκίνησε η κρίση, υπάροχοι μονομερός, γιατί είχαν το δικαίωμα, το έγραφε το συμβόλαιο, δεν λέω ότι το κάνανε παρανόμως, μονομερός είπα, έτσι. Αλλάξαν τα συμβόλαια. Το λέω λοιπόν γιατί με όλα αυτά που σας περιγράφω, σας λέω ότι δεν είναι όλη η Ευρώπη, δεν λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες και με τις ίδιες ρυθμίσεις. Ωστόσο, εμείς μιλάμε για τη δικιά μας Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για τα δικά μας προβλήματα. Και εμείς μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία σε αντίθεση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ούτε capital control είχε, μάλλον είχε capital control ενώ οι άλλες δεν είχαν, είχε τον κορονοϊό όπως και οι άλλες, αλλά ειδικά στη Γερμανία δόθηκαν πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις. Ας βλέπουμε λοιπόν τη δικιά μας Ελλάδα και ευθυνθούμε για τη δικιά μας Ελλάδα. Τα παραδείγματα του εξωτερικού είναι σημαντικά να βλέπουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Θεωρώ ότι ο δρόμος της Ισπανίας είναι γενικά σε καλό δρόμο και κάπως έτσι θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα σε οικονομικό θέμα. Γιατί να σας πω κάτι, πολύ φοβάμαι ότι η ενέργεια δεν θα είναι κάτι που θα αλλάξει γρήγορα. Πάντως κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα που μιλάμε, στη χοντρεμπορική έχει 276 ευρώ η μεγαβατόρα στην Ελλάδα και στη Γερμανία και σε πολλά άλλα κράτη έχει 14 ευρώ. Τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε δηλαδή. Φαίνεται ότι τα μαθαίνουμε εμείς οι επιχειρηματίες, τα μαθαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαίνεται σε αυτούς που πρέπει να ακουστούν όλα αυτά, μάλλον τα ότα δεν είναι πολύ ευήκοα. Πάω στη Δήμητρα, πάω στη Δήμητρα τη Μακρή και να κλείσουμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Δήμητρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε και λίγο στο μεταξύ εντός και εκτός συνόρων, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει, κύριε Παπαδόπουλε, και πολλές ξενόφερτες συνταγές και γλυκίσματα από το εξωτερικό για τις συγκεκριμένες, ας πούμε, ημέρες, όπως είναι το Παντόρο, το Πανετόνε και διάφορες άλλες λιχουδιές του εξωτερικού. Νίκο, μας ξεσηκώνει, Δήμητρα. Μας ξεσηκώνεις, Δήμητρα. Ή μας ξεσηκώνεις. Λοιπόν, αυτά τώρα τα γλυκίσματα σε σύγκριση με τα δικά μας. Πώς πάνε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί ξέρουμε ότι στο δικό σας το ζαχαροπλαστείο υπάρχουν αυτά τα γλυκίσματα. Μ' αρέσει που περνάμε από τις κακές οικονομικές συζητήσεις στις ευχάριστες γλυκές και έτσι πρέπει να κλείσουμε. Και από την κυρία Μακρύ που γνωριζόμαστε χρόνια δεν θα περίμενα κάτι καλύτερο και μια καλύτερη πάσα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μας είναι σταυροδρόμι γεύσεων. Το έχουμε ξαναπεί. Και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, έτσι. Αυτά που συναντούμε στη Βόρεια Ελλάδα, τα πλούσια και γλυκά, δεν τα βρούμε αλλού. Ναι, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και με τα Κρυστόλεν τα γερμανικά, καθώς και τα Μπέιλι τα ουγγρικά, τα έχουμε δοκιμάσει και μαζί. Ωστόσο, θα σας πω κάτι. Σαν τη Βασιλόπιτα δεν έχει. Όμως, για να δείξω την πολυπολιτισμικότητα που μας διακατέχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος που θα μπαίνει εδώ πέρα μέσα, πέρα από τα παραδοσιακά προϊόντα και μάλιστα από κάποια που δεν κυκλοφορούν αλλού, τα ισλία, ας πούμε, έτσι, αυτά τα περίφημα κεντυμένα μικρά μελομακάρονα, ή οι δίπλες μας
που είναι διαφορετικές από τις δίπλες Καλαμάτας, είναι οι δίπλες οι πολίτικες. Λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να πάρετε τους συναδέλφους, να τους κάνουμε μια πρόσκληση στη Θεσσαλονίκη και να τους μιλήσουμε σε ένα γλυκό κόσμο. Σε ένα κόσμο που θα ξεχάσουν για τον λίγο χρόνο που έχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί ο καταναλωτής βρίσκει πράγματα που στο παρελθόν τα έβρισκε μόνο στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν μπορεί να βρει στην Ελλάδα και θα έλεγα πολλές φορές σε εξαιρετικότερη ποιότητα και σε πολύ διαγωνιστικότερες τιμές. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ένα εισαγόμενο πανετόνι από την Ιταλία που λέγεται 50-60 ευρώ, ενώ ένα ελληνικά παραγόμενο πανετόνι με την ίδια συνταγή και με πολύ καλύτερη ποιότητα θα κοστοποιείται από 16 έως 20 ευρώ. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχουμε μια γλυκιά χρονιά. Μια γλυκιά χρονιά. Καλή χρονιά και γλυκιά σε όλους. Σας ευχαριστώ εγώ και εύχομαι το 2023 να μιλάμε μόνο για τα γλυκά και για τίποτα άλλο. Να είστε καλά.